Έλα, αγάπη μου. Έλα, πάρ' τους τώρα. Έλα. Μπαμπά μου, η μαμά τι κάνει? Να της δώσει πολλά φιλιά όταν έρθει. Μπαμπά, είμαι μαζί με τον Αχιλλέα. Ναι, είσαι ευτυχισμένος. Πολύ, κόρη μου. Όσο δεν φαντάζεσαι. Ναι, δώσον μου. Έλα, τι κάνεις? Έλα, Αχιλλέα, αγόρι μου. Καλά είμαι εγώ, καλά. Τώρα που ξέρω ότι είστε μαζί, είμαι μια χαρά. Τι θες να μου προτείνεις? Να έρθετε Κύπρο για μια εβδομάδα να σας φιλοξενήσουμε σπίτι μας. Η κόρη σου με έχει τρελάνει, όλο της λείπεται και της λείπεται. Ναι, η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Και από τα αδέρφια μου, όχι μόνο από μένα. Με μεγάλη μου χαρά, αγόρι μου, αλλά δεν το βλέπω για αυτές τις μέρες. Έχω κάτι τρεχάματα με τον ξάδερφό μου και με κάτι δικηγόρους για κάποια αμπέλια. Θα στα πω από κοντά. Ως αύριο όμως, επιφυλάσσουμε να σου πω πότε θα μπορέσω. Εντάξει, θα περιμένω. Γεια. Τι είναι, αγάπη μου? Είμαι ευτυχισμένη. Κόρη μου, ακόμα δεν πάτησες το πόδι σου στην Κύπρο και άρχισες τα μαγειρέματα. Ντροπή, παιδί μου. Το έκανα με μεγάλη μου χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Η Χριστίνα δεν θα είναι? Όχι, πήγε ο Ματθαίος να φέρει την κόρη μου τη Μαρίνα και υπάρχει πρόβλημα με τη Χριστίνα. Ναι, ξέρω. Και τι καλό μας μαγείρεψες? Κυπριακή κουζίνα. Α. Αφέλια με κρασί και κόλιανδρο. Και ελπίζω να το πέτυχα γιατί πήρα τη συνταγή από το ίντερνετ. Α, το καλό φαγητό φαίνεται από τη μυρωδιά του. Και το σπίτι μας χομυρίζει. Όμως, γιατί από το ίντερνετ? Εμένα να ρωτάς για την κυπριακή κουζίνα. Βλέπω φοράς το δαχτυλίδι ακόμα, ε? Δεν σε ψάρεψε ο Αχιλλέας? Προσπάθησε, αλλά δεν ψαρεύεται εύκολα. Αχιλλέα, θες να πάμε μέσα να πιούμε ένα κρασί μέχρι να ετοιμαστεί το φαγητό να έρθει ο Ματθαίος? Ναι, πάμε, πάμε, να αφήσουμε και τις γυναίκες να πούν τα μυστικά τους. Γυναίκες είμαστε. Αργούνε πολύ. Εντάξει, Νεκτάρη, υπάρχει και μια περίπτωση να μην έρθει με τη Μαρίνα ο Ματθαίος. Ήρθαμε κι εμείς. Γιαγιά μου! Γλυκό μου, κοριτσάκι. Καλώς όρισες. Εσείς δεν είσαστε που ήρθατε να μείνετε παγιά σπίτι μας? Ναι, γλυκιά μου. Με θυμηθηκές. Τι κάνεις? Καλά. Θιέ, στα αλήθεια χωρίς με τη Θεία Βρυδίκη. Επειδή ήρθα και μιλούσα με τη μαμά σπίτι. Ναι, αγάπη μου. Χώρισα, στα αλήθεια. Καλά έκανες, γιατί είναι κακιά. Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Έλα, μην ακούω βλακίες. Μαρίνα, μόνο τη γιαγιά θα φιλήσεις. Το πατέρα σου, όχι. Τι συνεννοηθήκαμε στον δρόμο? Έλα, αγάπη μου, να σου δώσω ένα φυλακή. Δεν είναι σωστό να λέμε και να ξελέμε, ε? Λοιπόν, ώρα να αρχίσουμε να τρώμε. Πεινάσαμε. Ωραία. Έλα, γιαγιά. Έλα, γιαγιά μου. Μαγείρεψε ωραία πράγματα η Μελίνα, ε. Πολύ ωραία. Γεια στα χέρια σου, κόρη μου. Στιμότατο είναι. Πάντως, θα συνεχίζει να μαγειρεύεις έτσι, η Μελίνα. Σε λίγο δεν θα μας ουρανεί πόρτες, εγώ μέσα. Από το ίντερνετ. Και πρώτη φορά. Αν της δώσω τις δικές μου συνταγές, θα κάνει θαύματα. Αλίμονο, γιαγιά. Να πας μια, δυο, τρεις, τέσσερις φορές, Μελίνα, να δεις πώς θα μάθεις. Ναι, αμέ. Γιατί όχι. Μωρά μου, νομίζω πας γυρεύοντας. Θεέ Ματθαίο, έφαγα. Τώρα μπορείς να με πάρεις σπίτι? Δεν φάγαμε όλοι, Μαρίνα. Και μην γίνεις ανάγωγη. Πρέπει επιτέλους να μάθεις τρόπους. Καλά σου λέει, Μαρίνα. Μεγάλωσες πια. Αχιλλέα,
Αύριο θέλω να με πάρεις στο κημητήριο. Στον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Θέλω να γνωρίσει ο πατέρας σου τη Μελίνα. Εντάξει. Αν το θέλει και η Μελίνα φυσικά. Και βέβαια θέλω, το συζητάς. Αμα ακούω τέτοιες βλακίες. Καλά ρε Μαθαίο. Μπορείς να με εξηγήσεις τι σε πιάνει εσένα τώρα. Ε, θες να περάσεις τα πιστεύω σου και στους άλλους. Έλα Μαρίνα. Σήκω να σε πάρω στη μαμά σου. Κουράστηκες? Τόσα φαγητά έφτιαξες. Δεν κουράστηκα καθόλου. Πετάω. Ζω ένα όνειρο. Ηρέμησα. Έχω και γιαγιά. Έχεις και γιαγιά. Έχω γιαγιά. Δεν είχα ποτέ γιαγιά, το ξέρεις. Νιώθω πως ό,τι κακό έγινε στο παρελθόν, το είδα στον ύπνο μου. Δεν έγινε ποτέ στα αλήθεια. Μόνο αισιοδοξία έχω σήμερα. Και τι άλλο? Και μεγάλο έρωτα για σένα. Και? Και δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Αγάπη μου, θέλω να μου δώσεις πίσω το μεταγιόν μου. Το μπρούσκο μας ένωσε. Δεν θα το βγάλω ποτέ πάλι, φίλε μου. Περίμενα να μου το ζητήσεις. Ποτέ δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Άνοιξε μου στο τσεπάκι σου να μπω. Δεν θα σε καθυστερήσω, δεν θα σε στεναχωρώ. Μόνο που θα πηγαίνεις να έρχομαι δειλά κι εγώ. Να πατώ τα βήματά σου κι ό,τι ζεις εσύ να ζω. Όπου πας θα σε κοιτάζω, όπου φτάνεις θα με εκεί. Δεν μπορώ να ζω τον κόσμο εσείς κι εσύ μαζί. We'll be right back.
αν δεν ζεις κι εσύ μαζί. Ο πατέρας σου είναι. Έλα, τι έγινε. Αγόρι μου, δεν μπορώ να έρθω πριν την άλλη εβδομάδα. Οι δουλειές με πνίγουνε. Εντάξει, δεν πειράζει. Έλα, σου δίνω τη Μελίνα να μας πει να γεια. Γεια σου. Έλα, μπαμπά, δεν μπορώ τώρα. Είμαστε στο νεκροταφείο. Έχουμε έρθει στον τάφο του μπαμπά και της μωμός του Αχιλλέα. Να σε πάρω μετά. Στο νεκροταφείο είστε. Εντάξει. Εντάξει, κόρη μου. Εντάξει. Τι είπες, ρε. Τι ατύχημα. Μα θέει. Ποιοι είναι αυτοί. Ποιοι είναι αυτοί οι μαθαίοι που σκοτώθηκαν. Ζευγάρι από την Κύπρο. Συνεργάτες του Διαμαντή. Μου κάνεις πλάκα. Πόσο χρόνο ήταν οι άνθρωποι. Δεν είμαστε καλά. Εντάξει, κλείσε. Κλείσε. Είμαι με την κόρη μου και μια φίλη της. Δεν μπορώ τώρα, κλείσε. Θα μιλήσουμε σε λίγο. Και πολύ η γιαγιά σου που πήγαμε όλοι μαζί. Γλυκιά μου, έκλαιγε πολύ μετά. Και εσύ, Ντάουνια, σας πες την αλήθεια. Όχι, ρε, αγάπη μου. Εντάξει, συγκινήθηκα πολύ που πήγαμε στον τάφο των γονιών σου. Χάθηκαν πολύ άδικα. Όχι, μαμά μου. Ξεχάστηκα και δεν πήρα το μπα τηλέφωνο. Έλα, μαμά μου, τώρα θα σε... Μαμά, κλαίες. Τι έπαθω, μπαμπάς. Έλα, μαμά, μίλα, μη με τρομάζεις. Τι έπαθω, μπαμπάς.